καθημερινά. Είσαι ένας άνθρωπος όμως γενικά, πιστεύω εγώ, μέσα στα χρόνια που σε ξέρω, χωρίς να έχουμε κάνει ποτέ παρέα. Σε συναντάω κατά καιρού σε εκπομπές, σε αυτό, και πάντα έχω στο μυαλό μου, όταν σκέφτομαι την Άντα, έχω στο μυαλό μου αυτό το φατσόνι το γλυκό, το κορίτσι με το γέλιο το φωτεινό, που το γέλιο αυτό είναι πάντα στο πρόσωπό της. Και ακόμα και όταν είχα διαβάσει για την περιπέτεια που πέρασες με την υγεία σου, που δεν ήταν μια περιπέτεια ούτε κάτι πολύ σοβαρό, ναι, αλλά ούτε όμως και κάτι που λες, α, η Άντα πέρασε μια γρίπη. Ναι. Ήτανε η Άντα, πήγε στο γιατρό, ας πούμε, και ο γιατρός της διέγνωσε έναν θυροειδή που δεν ήταν καν, ήτανε όγκος του θυροειδούς, δεν ήτανε. Ο καρκίνος ήταν. Καρκίνος του θυροειδούς, ναι, ναι, ναι. Εντάξει. Το οποίο ήταν ιάσιμο, ευτυχώς για όλους μας. Ναι, και δεν είναι κάτι φανταστικό. Ναι, εννοώ. Θέλω να πω ότι είναι κάτι που το ακούς και κάποιος άλλος στη θέση θα μπορούσε να είχε πανικοβληθεί, θα μπορούσε να είχε πάθει. Καλά, πανικοβάλλεσαι. Πανικοβάλλεσαι. Γιατί ακούς τη λέξη. Ακούς τη λέξη. Και μετά, γιατί έχεις και τη θεραπεία να κάνεις, έχει. Δηλαδή ένα σετάκι. Έχει ένα κομμένο ράμα. Ακριβώς. Ωραίο. Αλλά γενικά δεν είναι. Εγώ είμαι άνθρωπος που είμαι θετική. Η βάση μου είναι να τα βλέπω όλα σωστά, θετικά, με τη σωστή όψη τέλος πάντων. Όχι, δεν είμαι πεσημίστρια, σε καμία από τις περιπτώσεις ούτως ή άλλως. Όταν το άκουσες αυτό το πράγμα, το εκεί είδασαι. Φρικάρεις, ρε παιδί μου, τελείως. Δεν είναι κάτι το οποίο θες να ακούσεις. Όχι, βέβαια. Αλλά η στιγμή, η αμέσως επόμενη αντίδρασή σου είναι, οκ, τώρα ξεκινάμε να το ελέγχουμε. Και να το νικάμε. Όχι, προτιμώ ότι δεν στενέ. Ήταν αυτό. Ναι. Δεν υπήρχε καθόλου το. Δηλαδή, εντάξει. Okay. Είχα 2-3 meltdown, ας πούμε. Ναι. Αλλά και πάλι δεν κούρασα, νομίζω, κανέναν συνολικά. Όχι, ήμουν καλή. Mm-hmm. Και, όχι, και να κούραζε, είχε όλο το δικαίωμα. Δεν το κάνω εγώ αυτό, όχι. Δεν είμαι τέτοιο άνθρωπο. Γιατί είμαι τελείως ανάδεια. Με ενοχλεί πάρα πολύ κιόλα. Δηλαδή, άμα δω κάποιον να το κάνει επίτηδε, θα το φτύσω. Νομίζω ότι θέλω να πω και την λόγω, παιδί μου. Όχι, όχι, όχι. Άντα, τότε δεν ήσουν μαζί σου. Μαζί ήμασταν. Ήταν εκείνη την περίοδο που κάναμε το Your Face. Κάναμε το Your Face. Ήταν πολύ δύσκολο για την Άντα τότε να το κάνει όλα αυτά παράλληλα. Δεν το ευχαριστήθηκα, ρε παιδάκι μου. Ειδικά μετά, ξέρει που ήρθα. Δεν είχα φωνή, δούλευα τον κόσμο. Τώρα μην γελιόμαστε. Αλλά εντάξει, ναι. Περάσαν αυτά. Το μοιράστηκες όμως, δηλαδή θέλω να πω ότι το μοιράστηκες και με τους διαδικτυακούς σου φίλους και με τους δικούς σου ανθρώπους. Ναι, γιατί ήταν θέμα πρόληψης γι' αυτό. Ναι. Και νομίζω ότι δεν καταλαβαίνεις πόσο μου στείλανε μηνύματα που θέλανε να επικοινωνήσω τους γιατρούς, ας πούμε, κτλ. Γίνεται χαμός εκεί έξω. Είναι απίστευτο. Mm. Απίστευτο, πραγματικά. Γι' αυτό θέλει προσοχή και η διατροφή και όλα τα πράγματα, εξετάσεις. Μετά από αυτό ήρθε η πετριά, το λέω με πολύ γλυκό τρόπο, της ζαχαροπλαστικής. Όχι, αυτό το είχα πάντα. Α, το είχες από πριν. Εγώ φαντάστηκα, μου ήρθε στο μυαλό ότι μόλις έβγε από αυτό, είπες, τώρα θα την κάνω πιο γλυκιά τη ζωή μου. Ξέρεις τι έγινε. Βοήθησε, το κατάλαβα εκ των υστέρων. Νομίζω ότι δεν ήταν κίνητρο, ας πούμε, όλη αυτή η περιπέτεια, αλλά θεωρώ ότι ήρθα λίγο σε μια φάση του. Σε μια φάση στη ζωή μου που είπα ότι ναι, τώρα όμως σας κάνεις και 5 πράγματα που έχεις σε κουτάκια κλεισμένα. Γιατί ποτέ δεν ξέρεις τι γίνεται. Ναι. Και κάτω τώρα, γιατί μπορεί μεθαύριο να μην μπορείς ή να μην θες, να μην έχεις το κουράγιο. Mm-hmm. Βέβαια το κουράγιο μου το υπερεκτίμησα. Αλλά δεν πειράζει. Λόγω κούρασης το λες αυτό. Λόγω κούρασης. Λίγο παραπάνω. Ναι, απίστευτο, ναι, ναι. Πραγματικά. Κουράζεσαι λίγο παραπάνω. Όμως να σου πω κάτι τελικά, και στις τραγουδιστικές σου τις δραστηριότητες και στις θεατρικές τηλεοπτικές. Και σε όλα βλέπεις ότι χωράει και η ζαχαροπλαστική, γιατί είναι κάτι που το αγαπάς πάρα πολύ. Βέβαια. Θεωρώ ότι είμαστε άνθρωποι που δεν είμαστε μονοδιάστατοι, παιδιά. Όλοι μας έχουμε ταλέντα μέσα μας και κέφι να κάνουμε πάρα πολλά πράγματα. Είναι πολύ άσχημο που η κοινωνία μας βάζει σε νόρμες και μας ορίζει και μας κατατάσσει σε μια κατηγορία επαγγέλματος, ανθρώπου, γούστου.